Στον αέρα κινδυνεύει να τυναχθεί η ηλιοκομική περίοδος και αρκετές καλλιέργειες στην Κρήτη λόγω του μεγάλου προβλήματος της έλλειψης εργατών γης. Μιλάμε για δυσκολία να έρθει το εργατικό δυναμικό στη χώρα μας να εργαστεί. Η γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία γρήγορα. Σήμερα, για να μπορέσει κάποιος να κάνει μετάκληση σε ένα εργάτη γης από τρίτη χώρα, θα χρειαστούν μέχρι και 6 μήνες. Δεν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε ελιές, δεν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Για προθυμία της κυβέρνησης να ολοκληρώσει στοχευμένες παρεμβάσεις στο νομικό πλαίσιο, ώστε ο χρόνος μετάκλησης των εργατών γης από τρίτες χώρες να μειωθεί στο ελάχιστο, κάνει λόγο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, ο οποίος προχωρά σε δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όλη η Κρήτη προσανατολίζεται σε μια δυναμική κινητοποίηση έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, χωρίς και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να παρεμποδίσουμε ούτε τους επιβάτες που έρχονται, ούτε που φεύγουν, ούτε τους επιβάτες οι οποίοι κινούνται στο δικό δίκτυο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα σε ένα άλλο κλάδο. Θέλουμε όμως να στείλουμε μήνυμα ότι η αγροτική παραγωγή δεν μπορεί ούτε να ξεκινήσει ούτε να συνεχίσει με αυτές τις συνθήκες. Ίσως μόνο έτσι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει λύση που την έχουμε ζητήσει εδώ και πολλούς μήνες. Οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος, τονίζει ο γραμματέας του ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, ο οποίος περιέγραψε τα προβλήματα που θα προκύψουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τόσο στη συγκομιδή της ελιάς όσο και στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Καλούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δώσει λύση. Μόνο αυτός μπορεί να συντονίσει τα συναρμόδια Υπουργεία. Έντονος προβληματισμός με την έλλειψη εργατών γης επικρατεί και στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Πριν το σεισμό υπήρχαν γύρω στα 200 άτομα διαθέσιμα για αγροτικές εργασίες και όχι μόνο. Σήμερα δεν είναι πάνω από 10, είναι λιγότεροι από 10, λόγω του ότι έχουν φύγει κάποιοι στο εξωτερικό, όπως έχουν γίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Εμείς επιπλέον εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε σπίτια για να τους φιλοξενήσουμε. Έχουν γκρεμιστεί, δεν έχουν που να μείνουν οι ντόπιοι, όχι που να μείνουν οι ξένοι. Η έλλειψη εργατών γης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγική διαδικασία, τονίζουν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι οποίοι κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς, σημειώνοντας ότι οι πραγματικές ανάγκες εργάτες γης στην περιφέρεια Κρήτης είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είναι καταγεγραμμένες. Εύχομαι και ελπίζω τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει ουσιαστικά και να λύσει αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά φοβάμαι ότι, όπως σας είπα, το χειμώνα, την ελαιοκομική περίοδο θα τη χάσουμε και θα είναι αιτία η εργάτες γης. Υπάρχει μια στελεχειακή αφυδάτωση. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια για να συνδράμουν την προσπάθεια. Εντοπίσαμε λοιπόν ότι το πρόβλημα εστιάζεται στους δύο φορείς, την αιρετή περιφέρεια και την αποκεντρωμένη, όπου έχει διασπαστεί η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης. Άρα θα πρέπει λοιπόν να διατάξουμε και να αναπροσαρμόσουμε αυτό το μοντέλο το οποίο υποδέχεται τους εργάτες γης για να είναι πιο ευέλικτο. Για αδιαφορία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, κάνει λόγο ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Τι πρέπει να κάνουμε επιτέλους για να κατανοήσετε το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, να αυτοπυρποληθούμε μαζί με τους παραγωγούς? Θα καταλάβετε επιτέλους και εσείς και τα συναρμόδια Υπουργεία ότι θα διακοπούν οι καλλιέργειες και δεν θα εκκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδος αν δεν λύσετε άμεσα το πρόβλημα της έλλειψης των εργατών γης?